Θέλω πρώτα πρώτον να σας πω δύο λόγια πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας. Η απάντησή μου δεν είναι πολιτική. Είναι ότι η καρδιολογική μας κλινική καλύπτει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά νησιά του Αιγαίου και έχουμε την εμπιστοσύνη του συναδέλφου μας, την εμπιστοσύνη του ΕΚΑΒ, την εμπιστοσύνη του Υπουργείου. Αυτή η ενέργεια η οποία έγινε τελικά χάρη στην προσπάθεια των τεχνικών μας υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών της εταιρείας η οποία έχει τις συντήρησεις του μηχανήματος, ήρθαν από την Ολλανδία, παρόλο τις απεργίες που έχουμε, τα φορτηγά και όλα τούτα, σε χρόνο ρεκόρ τα εξαρτήματα που χρειαζόντουσαν. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω στο μηχάνημα. Ελπίζω μέσα στη σημερινή μέρα ή στις αρχές του πρωινού αύριο όλα να έχουν αποκατασταθεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που κάνανε μια προσπάθεια για να μην χάσουμε χρόνο και να μην ταλαιπωρούνται χιώτες ασθενείς με μεταφορές στην Αθήνα. Όσον αφορά το θέμα του εντοπισμού του δράστη των δραστών, υπάρχει κάποια πρόοδος? Έχουν ενημερωθεί οι αστυνομικές αρχές στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Η Σήμανση, ο κ. Δαμύρης, πιστεύω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και το νησί μας είναι μικρό. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να βρούμε το δράστη, γιατί αυτό που έκανε βάζοντας πιθανώς σε κίνδυνο τη ζωή κάποιων αρρώστων είναι κακούργημα. Και σαν κακούργημα πρέπει να τιμωρηθεί. Ελπίζω, έχω εμπιστοσύνη τόσο στην ελληνική δικαιοσύνη όσο και στην ελληνική αστυνομία. Ξέρω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ελπίζω να βρεθεί ο δράστης, για να μην έχουμε και στο μέλλον άλλα προβλήματα. Η παραδειγματική τιμωρία είναι απέτηση της καρδιολογικής κλινικής, είναι απέτηση του νοσοκομείου, είναι απέτηση του ιδιωτικού λαού.